Καλημέρα, Μαράκη. Καλημέρα, Κατερινάκη μου. Τι κάνεις? Ντόνατς χάλω σήμερα. Καλά, δεν υπάρχει. Θέλω να σου πω ότι δεν νομίζω ότι στη ζωή μου υπάρχει κάτι καλύτερο από το να φάω ντόνατ. Δηλαδή, πρώτα είναι ντόνατ και μετά είναι το άλλο. Μετά το σεξ. Μετά είναι το σεξ. Γι' αυτό και τα ντόνατς, παιδιά, τα λέμε. Είναι αμαρτωλά γλυκά. Και λέμε ότι κάνουμε σήμερα επικίνδυνες μαγειρίκες. Και η Μαρία σήμερα μας δείχνει πώς να τα φτιάξετε κι εσείς σπίτι σας, για τα παιδάκια σας, για τον άντρα σας, για εσάς, για την πάρτι σας τέλος πάντων. Δεν ανάγκη να έχετε παιδάκια και άντρα. Ορίστε, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τα υλικά μας. Λοιπόν, να τα κόβω, να τα δείτε γεμιστά που τα έχετε. Και ένα και δύο και τρία δεν φτάνει ποτέ, ούτε ένα ούτε δύο. Ρε Κατερίνα, μην το κάνεις αυτό. Για τη συνταγή αυτή, τη σπιτική συνταγή για τα ντόνατς, θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια αλεύρι, 200 ml γάλα, 2,5 φακελάκια ξηρή μαγιά, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κρόκους, όχι το ασπράδι, μόνο τους κρόκους, καλά χτυπημένους, 3 κουταλιές της σούπας, βούτυρο λιωμένο, φρέσκο γελαδινό για να μοσχοβολάνε. Θέλουμε ξύσμα από ένα πορτοκάλι, εάν θέλετε βάλτε και ξύσμα από λεμονάκι, βανίλια, αλατάκι, λίγο, μια τσιπιά. Θέλουμε ηλιέλαιο για να τα τηγανίσουμε. Και για το στόλισμα, θέλουμε κουβερτούρα, 200 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα, 200 γραμμάρια σοκολάτα λευκή, τρουφίτσες, πολύχρωμες τρουφίτσες, κουφετάκια. Θέλετε να βάλετε δοκάριδο, θέλετε να βάλετε αμύγδαλα. Μαρμελάδα, βέβαια, κοκό. Μας δίνει πάρα πολλά. Ξέρετε τι, φαντασία να έχετε στο στόλισμα. Ντροπ σοκολάτας, ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε πόσα διαφορετικά υπάρχουν εδώ. Και αυτά είναι πάρα πολύ ωραία με τα ντροπ σοκολάτας. Θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία λιώνοντας πρώτα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Έχει και Smarties, καλή, έχει και Smarties. Έχει και Smarties, βέβαια. Να βάλουμε Smarties πάνω. Λοιπόν, το πολύ ωραίο είναι ότι μπορείτε να κάνετε αυτή τη διαδικασία μαζί με τα παιδάκια σας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Και είναι πραγματικά πολύ ευχάριστη η διαδικασία. Ρίχνουμε τη μαγιά, ρίχνουμε τη ζάχαρη. Να λιώσει η μαγιά, ρίχνουμε τη βανίλια. Τα δουλεύουμε όλα αυτά μαζί μέχρι να λιώσει καλά-καλά η μαγιά. Έχουμε το πορτοκάλι. Θα δώσει μια τελείως διαφορετική και σπιτική γεύση. Ωραία. Το βάζουμε ξύσμα. Λίγο ξύσμα. Βέβαια. Βάλουμε και το ξύσμα μέσα. Το έχουμε ρίξει. Ανακατώνουμε. Θέλουμε τώρα τα δύο αυγουλάκια, τους κρόκους μόνο όπως είπαμε. Πολύ ωραία. Βάζουμε λοιπόν μόνο κρόκο. Γιατί βάζουμε μόνο κρόκο μέσα? Γιατί το ασπράδι, επειδή έχουμε τη μαγιά και το ασπράδι μαζί, θα έρθει πολύ. Ο Χάρη μου χρωστάει, είπε ο πατέρα τη Μέγαν. Θα τα δούμε. Λέει ο πατέρα τη Μέγαν, με συγχωρείτε, θα τα δούμε σε πολύ, πολύ λίγο. Τη μουσική του όταν μιλάμε, τη χαμηλώνουμε λίγο. Όταν δεν μιλάμε, ενώ να την έχουμε δυνατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δούμε για πρώτη φορά ποιο ντοκιμαντέρ, παιδιά. Έχει βγάλει ο πατέρας της Μέγκαν ντοκιμαντέρ. Ακριβώς, το οποίο θα το δούμε, γιατί θα το δείξουμε τώρα εδώ στο Ευτυχείτε και θα δείτε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες του τι συμβαίνει πραγματικά σε αυτή την οικογένεια. Και μιλούσε για το, ουσιαστικά σε αυτό το ντοκιμαντέρ λέει πώς ήταν η Μέγκαν παιδάκι. Όταν ήταν παιδί, ακριβώς. Παιδιά, δεν ξέρω, τελείωσα και τον τρίτο κύκλο του The Crown και είμαι γενικώς συγκλονισμένη από όλο το που συμβαίνει μέσα στο παλάτι. Θα τα δούμε σε πολύ, πολύ λίγο. Λοιπόν, σειρά του παιδιά, Netflix, φανταστική. Λοιπόν, ναι. Ρίχνουμε και το φρέσκο το βούτυρο λιωμένο. Ωραία, ζωικό βούτυρο έχουμε βάλει. Ζωικό, αγελαδινό, ναι, και φρεσκότατο. Και έχουμε εδώ το αλεύρι μας, το οποίο θα το ρίξουμε και αυτό. Και θα ανακατώσουμε το αλεύρι. Το ζυμάρι αυτό θέλει να ξεκουραστεί περίπου 3-4 ώρες. Εγώ το έκανα το βράδυ. Τέλεια. Και το έκανα για την ακρίβεια όταν γύρισα από το θέατρο, γιατί πήγα και είδα το Σεφερλί εχθές, στην παράστασή του την υπέροχη. Ναι, είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, Μαράκι μου, αυτό δεν χρειάζεται, μην ξέρετε τίποτα. Όχι, το κάνουμε όχι, απλά με το χεράκι. Με και το χέρι. Αφήνουμε 3-4 ώρες να ξεκουραστεί. Ακριβώς θέλει 4 ώρες, μην πω και παραπάνω, εγώ το άφησα όλη τη νύχτα. Ωραία, αυτό είναι το πιο ωραίο. Δηλαδή το φτιάχνετε το βραδάκι και την επόμενη μέρα αρχίζετε και κάνετε τη διαδικασία. Ξέρω ότι πολλές νοικοκυρές σας αρέσει να το βράδυ λίγο πριν κοιμηθείτε. Το βράδυ, βέβαια, ναι. Αυτό, παιδιά, θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα και θα σφίξει το ζυμάρι, θα δείτε ακριβώς. Θα γίνει, δεν θα κολλάει στα δάχτυλα. Θέλει να το δουλέψετε 5-6 λεπτά με το αλεύρι και έχουμε αυτό το ζυμαράκι. Όπως βλέπετε, αυτή την υφή την έδωσε ο κρόκος του αυγού. Γι' αυτό είναι λίγο πιο κίτρινο, ναι, και λίγο πιο, μάλιστα. Δεν είναι σαν το ζυμαράκι του ψωμιού. Έχει πάρει μια διαφορετική υφή και εκεί βοήθησε βέβαια το βούτυρο και ο κρόκος.
Παίρνουμε ένα κομματάκι. Ωραία. Κάνουμε ένα μπαλάκι. Και έχω εδώ κάπου το αλεύρι μου που πήγε, τέλος πάντων δεν πειράζει. Από εκεί είναι, πού είναι το αλεύρι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, εδώ είναι η ζάχαρη. Εκείνη η άχνη ζάχαρη. Καλέ, θα τρελαθούμε. Χάθηκε ένα αλεύρι, παρακαλώ. Δεν μας πειράζει καθόλου. Να σου πω, το χρησιμοποίησες. Μάλλον το χρησιμοποίησα το αλεύρι. Για, δεν φεύγει κανείς, να ψαχτούμε όλοι. Ποιος πήρε το αλεύρι. Σαν τη τσέπη σαλονών. Ποιος έχει βάλει αλεύρι στην τσέπη. Κάποιος κλέβει. Αλεύρι. Πάρα αλευράκι, δεν πειράζει. Έχουμε πολύ αλεύρι. Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε αλεύρι. Λοιπόν και βάζουμε ξανά λίγο αλευράκι. Ναι, γιατί χωρίς αλεύρι δεν θα ανοίξει. Λοιπόν, το αλεύρωσα. Το αλεύρωσα. Ωραία, και δημιουργούμε ένα στρογγυλό με τον πλάστη. Ναι. Έχουμε ένα κουπάτ, κόβουμε ή αν θέλουμε με το κουπάτ, ή αν δεν έχουμε κουπάτ στο σπίτι, παιδιά. Με ένα ποτηράκι. Με ένα ποτήρι. Γι' αυτό ήθελα να δείξω και αυτή τη διαδικασία. Ναι. Σε ό,τι μέγεθος θέλουμε. Για να κόψω κι άλλο ένα πολύ ωραίο ντόνατ. Ελπίζω να πετύχω. Έχουμε εδώ το λάδι, έτοιμο κέικ, και θέλω να παρακολουθήσετε πώς θα φουσκώσει. Δείτε αυτό πρώτα. Εδώ το δικό μου, το ανοίγω τώρα. Το σοκολατένιο πέτυχα, Ρεβάνια. Πω, μαγείο. Βλέπω αυτά και με πιάνει. Αχ, δεν αισθάνομαι καλά. Κανένας. Λοιπόν. Το βάζουμε σιγά σιγά και φουσκώνει. Βλέπεις τη διαδικασία έτσι, πανεύκολα, φούσκωσε. Ναι, παιδί μου, αλλά αυτά εκεί είναι στρογγυλά και τρυπητά. Μπορούμε να κάνουμε και τρυπητά. Θα δείξουμε και το τρυπητό τώρα. Για δείξτε το τρυπητό λίγο. Βεβαίως. Για πόση το τρυπητό. Πόση ώρα το αφήνουμε στο λάδι και είναι ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο. Ηλιέλαιο. Ηλιέλαιο πάντα. Ωραία. Όπως βλέπεις θέλει ένα μισό λεπτό από τη μια και μισό λεπτό από την άλλη και είναι έτοιμο. Πανέτοιμο. Παιδιά, πανέτοιμο. Εδώ το πρωί λέγανε αποκλείεται να είναι αυτά χειροποίητα. Είναι λίγο μικρούλι αυτό βέβαια. Μικρούλι. Αλλά άμα πάμε το κουπάκι βγαίνει πιο μεγάλο. Ό,τι μέγεθος θέλουμε. Ή μπορείτε να βάλετε μια μεγάλη κούπα για να το κάνετε. Ανάλογα εσείς επιλέγετε το μέγεθος. Για να κάνουμε με τρυπούλα, τι θα κάνουμε, θα ανοίξουμε πάλι ένα κομμάτι αρκετά μεγάλο. Ναι. Έχουμε εδώ το κουπάτ. Ναι. Θα κόψουμε με το κουπάτ το κομμάτι το μεγάλο και έχουμε μετά ένα μικρότερο και κόβουμε με ένα μικρότερο. Α, δεν το κατάλαβα εγώ τώρα. Τέλειο είναι. Α! Και έχουμε ένα λουκουμά με τρύπα. Για βάλ' το και το βάζουμε έτσι. Θα το βάλουμε έτσι. Αυτό τώρα, επειδή το κάναμε δύο φορές, το πατήσαμε, δεν θα φουσκώσει. Εδώ δεν θέλει να έχει καθόλου ωραία. Τρύπα. Να γιατί... δείξουμε λίγο τώρα πώς τα στολίζουμε, πώς τα γεμίζουμε. Βεβαίως. Έχουμε το έτοιμο εκεί. Έχουμε το έτοιμο. Ρενάτα, εκεί τα έχεις τα έτοιμα. Λοιπόν, εδώ, παιδιά, είναι τα έτοιμα, τα ψημένα. Μπορούμε να ρίξουμε ένα ακόμα εδώ να φουσκώνει. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα θα φάω μια μπουκιά. Μα με συγχωρείς, δηλαδή. Όχι, ρε Κατερίνα, μην το κάνεις αυτό τώρα. Θα φάω λίγο. Απλά θα λέω αυτό στο ρόζα. Φέρε ένα καθρεφτάκι να έχουμε κάτω και αυτά γιατί θα γεμίσει σοκολάτες τώρα. Έχουμε εδώ λιωμένη σοκολάτα, παιδιά. Εντάξει. Βουτάμε στη λιωμένη σοκολάτα. Ντροπή. Εάν θέλουμε, ντροπή. Θα τα αφήσουμε έτσι. Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ. Εσύ βούτα ένα και βάλε εδώ στην πολύχρωμη τρουφίτσα. Πω, δεν νιώθω καλά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και το βουτάω κι εκεί. Βέβαια, βούτα το εδώ. Βούτα. Μπράβο σου, μπράβο σου. Μόνο εγώ. Τέλειο. Όπω τι ωραίο που είναι. Μπορείς να φωτίσεις την άσπρη σοκολάτα. Λοιπόν, πάω και στην Βίκη, δεν μπορώ. Και περιμένει έξω. Άσπρη σοκολάτα μπορείς να φωτίσεις εδώ στην κουβερτούρα. Λοιπόν, επειδή περιμένει και το Βικάκι, γιατί έφτιαξε Σαββατοκύριακο και πω. Θα κρατήσουμε και για το Βικάκι.